Το πάθος του να παρακολουθεί τις ερωτικές συνευρέσεις ζευγαριών του στήχησε 10.600 ευρώ, αλλά και ένα χτύπημα στο κεφάλι με βάζο. Ο λόγος για έναν 75χρονο συνταξιούχο από την Ηλία, ο οποίος το 2007 είχε πέσει θύμα κλοπής από ένα νεαρό ζευγάρι που είχε βάλει ο ίδιος στο σπίτι του. Ο ζωηρός συνταξιούχος είχε γνωρίσει τον νεαρό άνδρα και τη φίλη του λίγη ώρα νωρίτερα σε μια πιτσαρία. Αφού τους κέρασε για να κάνει γνωριμία, τους κάλεσε στο σπίτι του για να τους προσφέρει και ένα ποτό. Το μόνο που ήθελε, όπως τους είπε, ήταν να τους κοιτάζει την ώρα που θα ερωτοτροπούσαν. Δεν ήξερε όμως ότι ο νεαρός άνδρας που μόλις είχε βάλει στο σπίτι του ήταν άτομο με πολλά μπλεξίματα με την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Έκανε και το λάθος να βγάλει μπροστά του ένα μάτσο με λεφτά για να πληρώσει το ταμείο της πιτσαρίας. Έτσι τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, όταν ο 75χρονος έβαλε το νεαρό ζευγάρι στο σπίτι του. Κάποια στιγμή κάλεσε το 19χρονο, τότε κορίτσι, στο δωματιό του για να πάρει ένα μπουκάλι ουίσκι με το οποίο θα τους κερνούσε. Όπως υπόθηκε στην αίθουσα του πενταμελούς εφετείου πατρών, όπου η υπόθεση εκδικαζόταν χθες σε δεύτερο βαθμό, ο ηλικιωμένος προσπάθησε να αγγίξει την νεαρή, η οποία όμως έβαλε τις φωνές. Ο σύντροφός της έτρεξε και, ευρισκόμενος σε όχι νυφάλια κατάσταση, χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι με ένα βάζο, αφαιρώντας και τα χρήματα που είχε πάνω του, δηλαδή το ποσό των 600 ευρώ. Στη μήνυση όμως που κατέθεσε ο ηλικιωμένος, ανέφερε ότι οι νεαροί, φεύγοντας από το σπίτι του, είχαν αφαιρέσει και ένα φάκελο με τις οικονομίες του, που έφταναν τις 10.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από τις καταθέσεις, το ζευγάρι αμέσως μετά το περιστατικό είχε πάει να γλεντήσει σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Στο εντόλιο του κατηγορουμένου βρισκόταν χθες μόνο η νεαρή κοπέλα, μητέρα σήμερα δύο παιδιών και με μια ζωή ιδιαίτερα σκληρή, αφού είχε φύγει από το σπίτι της από πολύ μικρή ηλικία. Ο τότε σύντροφός της είναι στη φυλακή, ενώ ο μηνυτής έχει εγκαταλείψει στο μεταξύ τα εγκόσμια.